έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, προσέχετε σε ποιους πνευματικούς πηγαίνετε. Και υπάρχει τρόπος, έτσι, πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε προσευχή, ώστε ο Θεός να μας δώσει το σωστό πνευματικό, το πιο βασικό απ' όλα. Και μετά υπάρχει μια ολόκληρη, ας πούμε, ομιλία, αν θέλετε να την ακούσετε εκεί, που λέμε εκεί τα κριτήρια, πώς επιλέγουμε το πνευματικό μας. Όπως διαλέγεις το σωστό γιατρό, δεν πρέπει να διαλέξεις και το σωστό πνευματικό. Ένας που φοράει άσπρη μπλούζα μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι και χασάπης. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Δεν είναι. Λοιπόν, όταν έχουμε μια τέτοια αναζήτηση, μπορεί να είναι και εκ του πονηρού, μπορεί να είναι και εκ του Θεού. Ας πούμε, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε αναζήτηση του Θεού και πήγε και βρήκε τον γέροντα Ιωσήφ ως πνευματικό καθοδηγητή. Με ευλογία όμως των γερόντων του. Μπορεί να είναι και εκ του πονηρού βέβαια, γιατί πολλοί δεν θέλουν να κάνουν υπακοή στο θέλημα του Θεού, που τους λέει ο πνευματικός τους, ο καλός πνευματικός τους, και αναζητούν κάποιον άλλον για να ικανοποιηθούν τα πάθη τους. Να βρουν κάποιον ο οποίος δεν είναι αληθινά πνευματικός και θα τους πει αυτά που θέλουν να ακούσουν. Και θα πάρουν ευλογία εντός εισαγωγικών η λέξη, δηλαδή όχι αληθινή ευλογία, για να κάνουν αυτά που αυτοί θέλουν και όχι αυτά που λέει ο Θεός. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν σώζονται αν δεν μετανοήσουν, ούτε ο πνευματικός σώζεται. Αν κάνει τα θελήματα δηλαδή του υποτακτικού, τα άνομα θελήματα, έτσι, τα αμαρτωλά θελήματα. Οπότε αν έχουμε σωστό πνευματικό που μας αναπαύει, δηλαδή μας βοηθάει να θεραπευτούν τα πάθη μας, αυτό θα πει μας αναπαύει, όχι μας χαϊδεύει τα πάθη και μας αφήνει να τα έχουμε και μας δίνει και Θεία Κοινωνία και μας λέει δεν τρέχει τίποτα, αυτός δεν είναι καλός πνευματικός. Όπως ένας γιατρός, ας πούμε, που ενώ έχει καρκίνο σου λέει δεν έχει τίποτα, άντε πάρε ένα αντεπών, να μην πονάς και είσαι καλά. Αυτός δεν είναι καλός γιατρός, σε λίγο θα πεθάνεις, αθεράπευτος. Ο καλός γιατρός θα σου δώσει αυτά που πρέπει και ενδεχομένως θα έχεις και κάποιες παρενέργειες, μπορεί να σου πέσουν τα μαλλιά γιατί έκανες ακτινοθεραπείες κλπ. Αλλά θα σου θεραπεύσει, ανθρωπίνως όσο μπορεί την αρρώστια σου. Αυτός είναι καλός γιατρός. Έτσι δεν ψάχνουμε τον πνευματικό που μας κάνει τα θελήματα, μας ικανοποιεί τα θελήματα και φυσικά μετά μένουμε αθεράπευτοι, αλλά αυτόν που μας θεραπεύει. Λοιπόν, αν ο πνευματικός μας είναι κατά Θεόν και μας θεραπεύει και αυτό το αισθανόμαστε, όπως και όταν ο γιατρός είναι σωστός και σου δίνει το σωστό φάρμακο και αρχίζει και πέφτει ο πυρετός. Σε αυτή την περίπτωση δεν ωφελεί να αλλάξουμε πνευματικό, γιατί να πάμε κάπου αλλού. Έτσι, αν δεν θεραπευόμαστε όμως, θα πρέπει να φύγουμε, να αναζητήσουμε κάποιον άλλον. Έτσι, αν πάει αλλού ο πνευματικός μας ο καλός και δεν μπορούμε, δεν έχουμε εύκολη πρόσβαση, θα το ρωτήσουμε. Άγιε πνευματικέ, πού να πάμε τώρα, άμα δεν σε βρίσκουμε, δεν μπορούμε να σε βρούμε γιατί είσαι μακριά. Και να μας δώσει αυτός ένα πρόσωπο που να συνεχίσει το δικό του έργο. Καταλάβατε. Δεν παίζει ρόλο και ο πατήρ Εφραίμ και ο Άγιος Πορφύριος και με το τηλέφωνο εξομολογούσαν και με γράμματα ο πατήρ Εφραίμ. Είναι γνωστό αυτό, δεν είναι. Η χάρη του Θεού δεν γνωρίζει αποστάσεις. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Οι φυλακισμένοι, είχα διαβάσει στη Ρουμανία, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά γινόταν αυτό, βρίσκανε τρόπο και επικοινωνούσαν με χτύπους στον τοίχο. Έτσι, ναι. Εκεί, έτσι, το θυμάστε. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Και επιτέλους, ο Θεός βλέπει την ψυχή μας. Ο ληστής, ας πούμε, έκανε λεπτομερή εξομολόγηση ότι στη ζωή. Ο Θεός είδε τη διάθεσή του, είδε τη μετάνοιά του, είδε την ομολογία του. Γιατί του είπε, μη αισθητή μου Κύριε. Δηλαδή τον αναγνώρισε ως Θεό. Αυτό θα πει το Κύριε. Πίστεψε δηλαδή ο ληστής, ο εκδεξιών. Μία άλλη, η καημένη που μετάνιωσε, ήταν κοινή γυναίκα και μετάνιωσε και πήγαινε στο μοναστήρι. Και στον δρόμο πέθανε. Ούτε εξομολογήθηκε τίποτα. Πέθανε από την ταλαιπωρία. Μάλιστα είχε φύγει και εξυπόλυτη για να μην επηρεαστεί, ας πούμε, την τελευταία στιγμή και αλλάξει γνώμη.
και το βράδυ, ας πούμε, εκεί ξάπλωσε, τη συνόδευε ένας μοναχός, έτσι, διακριτικά, που την είχε οδηγήσει στη μετάνοια. Και μετά τέθηκε θέμα. Αυτή τώρα ούτε εξομολογήθηκε, τι έγινε η ψυχή της. Και κάνανε προσευχή οι πατέρες και είδανε ότι σώθηκε. Καταλάβατε, γιατί ο Θεός βλέπει τη διάθεση. Ήτανε στην πορεία της μετανοίας. Πάει. Αυτό είναι.